πράγματα γίνονται χειρότερα όταν πάμε στο χειρουργείο. Και ξέρετε, ουσιαστικά έπεσε στην αντίληψή μου, στις βάσεις δεδομένων που είμαι γραμμένος και μου έρχονται, μια πολύ μεγάλη μελέτη με ορθοπαιδικές επεμβάσεις, που έλεγε ότι παρόλο έχουν βγει από τα guidelines και λένε δεν πρέπει να γίνονται, και μάλιστα μέση και μηνίσκο, δύο επεμβάσεις ήτανε, και όμως γίνονται 300.000 τέτοιες επεμβάσεις στην Αμερική. Και είναι ένα τεράστιο θέμα. Και μετά άρχισα να ψάχνω και βλέπω ότι όλες οι ειδικότητες έχουν πληθώρα χειρουργείων που κάνουν, ενώ έχει αποδειχθεί ότι δεν κάνουν τίποτα. Η μέση βέβαια είναι κάτι χοντρό. Το ξέρετε ότι στη μέση γενικά το χειρουργείο... Ρωτήστε τον συντονιστή επάνω, διότι έχει χειρουργηθεί στη μέση. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, παρά μόνο έχει ελάχιστες ενδείξεις. Ήμουν παράλυτος και περπατάω. Ναι, άλλο. Αυτό. Όχι, είναι το πόδι. Άμα πέσει το πόδι, χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, για πες, Γεράσιμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Αλλά με τιμώρησε ο Δημήτρης, γιατί έλειπα δύο χρόνια και μου έβαλε και ένα θέμα σε μια εβδομάδα. Το οποίο... Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Παρεμβατικές θεραπείες, χειρουργία χωρίς αποδείξεις. Δυσκολεύτηκα λίγο να καταλάβω τι ακριβώς είναι το θέμα και υποθέτω ότι αυτό που μου ζητάτε να μιλήσω είναι για παρεμβατικές χειρουργικές θεραπείες χωρίς αποδείξεις, δηλαδή να βρούμε ποιες διαδεδομένες επεμβάσεις κάνουμε που δεν έχουν level of evidence 1. Και παρά το ότι ο Διονύσης χθες έριξε μια πιο ωραία διαφάνεια, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ζητάμε είναι βαθμό αποδεικτικότητας ένα α, που είναι το καλύτερο, δηλαδή μετα-ανάλυση από προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες, ή ένα β, να υπάρχει τουλάχιστον μια προοπτική στοιχειοποιημένη μελέτη και μετά πάμε προς τα κάτω, και το 4 είναι το χειρότερο, να έρθει κάποιος ως αυθεντία και να πει ότι αυτό είναι το σωστό και τίποτα άλλο. Τώρα, με τα φάρμακα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Με τις χειρουργικές επεμβάσεις τα πράγματα είναι σύνθετα. Και για να συγκρίνει κανείς χειρουργικές επεμβάσεις, καταρχάς να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία που συγκρίνουμε μία τεχνική με μία υποθετική placebo sham επέμβαση, και υποθέτω ότι εδώ αυτό εννοείται placebo επεμβάσεις, όταν το ερώτημα είναι αν πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο το είχα ζήσει και εγώ στην Ολλανδία το 1992, είναι η θερμοθεραπεία. Θα επανέλθω. Και μετά υπάρχει μία δεύτερη κατηγορία που έχουμε ήδη μία χειρουργική θεραπεία σε μία πάθηση διουρηθρική για να αντιμετωπίσουμε το υποκυστικό κόλλημα, και έρχεται μία καινούρια θεραπεία, το HOLEP ή το Green Light ή διπολική, ό,τι θέλετε, και θέλουμε να αποδείξουμε αν η καινούρια χειρουργική επέμβαση είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Και αν, όπως έδειξε πριν ο Σταύρος, μπαίνει θέμα του αν είναι ηθικό να κάνουμε θεραπεία με ένα πλασίμπο φάρμακο, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι το ερώτημα αν είναι ηθικό να κάνουμε πλασίμπο control σαν μελέτη στη χειρουργική. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι ηθικό. Πότε? Όταν το κλινικό πλεονέκτημα της επέμβασης που θέλουμε να μελετήσουμε ήδη γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι είναι μεγάλο. Όταν τα αποτελέσματα των μελετών δεν μπορούν να γενικευτούν σε όλους τους ασθενείς, όταν μια μελέτη έχει αυστηρά κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού. Όταν μελετάμε σπάνιες παθήσεις που οι μελέτες αυτές θα διαρκήσουν για πολλά χρόνια. Όταν ήδη υπάρχει μια αποτελεσματική χειρουργική θεραπεία. Δεν μπορούμε να δοκιμάζουμε ψεύτικες επεμβάσεις σε αυτούς τους αρρώστους. Και σκεφτείτε τι θα πούμε στους ασθενείς που τους έχουμε βάλει σε ένα πρωτόκολλο που τους κάναμε μία ψεύτικη χειρουργική θεραπεία, εάν με μία πραγματική, αν το αποτέλεσμα είναι ότι η επέμβαση σε αυτή δεν χρειαζόταν. Έχουν ήδη γίνει κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι μη αναστρέψιμα. Στην ομάδα που συγκρίνουμε χειρουργικές τεχνικές, τη μία τεχνική με την άλλη, διουρηθρική με HOLEP, τα προβλήματα είναι άλλα. Η χειρουργική τεχνική δεν είναι πάντα η ίδια για την ίδια επέμβαση. Η εμπειρία των χειρουργών ποτέ δεν μπορεί να είναι η ίδια. Την ίδια επέμβαση
Εγώ και ο Διονύσης κάναμε μαζί ειδικότητα στο ίδιο νοσοκομείο. Ας πάρουμε τη διακιστική προστατεκτομή. Είναι σίγουρο ότι ο καθένας μας θα έχει μια λίγο διαφορετική τεχνική. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές παραλλαγές και βέβαια όταν έχουμε πολυκεντρικές μελέτες σε πολλά νοσοκομεία, εκτός από τη χειρουργική επέμβαση, διαφέρει η προεγχειρητική και η μετεγχειρητική παρακολούθηση που μπορεί να είναι τέτοιες οι διαφορές που να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα στις χειρουργικές τεχνικές και στις μελέτες αυτές. Ένα άλλο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό. Όταν έχουμε μελέτες που συγκρίνουν τη μία τεχνική με την άλλη, σε άλλες μελέτες έχουμε λίγους έμπειρους χειρουργούς που συμμετέχουν στις μελέτες αυτές και θα σας δείξω στην τελευταία διαφάνεια τι εννοώ. Και σε άλλες μελέτες συμμετέχουν πολλοί χειρουργοί μέσα στην κλινική. Όταν έχουμε λίγους χειρουργούς, αυτό εγγυάται μία σταθερή επέμβαση, αλλά όταν έχουμε πολλούς χειρουργούς, αυτό εξασφαλίζει τη γενίκευση του αποτελέσματος. Είπε χθες ο Διονύσης ότι όταν μας δείχνεται αποτελέσματα του Θεού της ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής, το ερώτημα είναι, μπορεί κανείς να αναπαραγάγει αυτά τα αποτελέσματα στην κλινική τη δική του? Όπως είπε ο Δημήτρης, μία ειδικότητα στην οποία υπάρχουν πολλές μελέτες με σαν ψεύτικα χειρουργία είναι η ορθοπαιδική. Ακριβώς διότι υπάρχουν πολλές ορθοπαιδικές επεμβάσεις, όλοι θα έχετε και γνωστούς και φίλους και συγγενείς και ίσως και εσείς οι ίδιοι, πάθατε μία κάκοση στο γόνατο, πάτε με μία μαγνητική στον έναν ορθοπαιδικό, σας λέει κάνε αρθροσκόπηση, φτιάξε το μηνίσκο, το πλάγιο χιαστό και πας στο διπλανό ορθοπαιδικό και σου λέει μην κάνεις τίποτα, μόνο φυσικοθεραπεία, ενδυνάμωση και μπορεί να έχεις το ίδιο καλό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν στην ορθοπαιδική ήδη υπάρχουν δημοσιεύσεις που λένε ότι οι ΣΑΜ επεμβάσεις για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα εάν όντως πρέπει να κάνουμε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο ή όχι, ηθικά επιτρέπεται να τις κάνουμε. Ψάχνοντας μέσα στο PubMed, γιατί δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα από πού να το πιάσω το θέμα, στη δικιά μας την ειδικότητα έπεσα σε μία μελέτη που λέγεται μελέτη όπους, που έχει δημοσιευτεί από το 2014, υπάρχει πρώτη δημοσίευση, υπάρχουν 6 δημοσιεύσεις, την τελευταία είδα εγώ, του 2016, πολύπλοκη μελέτη, σε γυναίκες με πρόπτωση του κόλπου γίνεται επέμβασης και ταυτόχρονα μπαίνει το ερώτημα, πολλές από αυτές τις γυναίκες μετά έχουν ακράτεια. Και το ερώτημα ήτανε να κάνουμε ταυτόχρονα TVT ή να μην κάνουμε. Και τι κάνανε λοιπόν, σε αυτή τη μελέτη στις μισές γυναίκες έκαναν TVT και στις άλλες μισές έκαναν 2 λοξές μικρές στομές και προσποιήθηκαν. Δεν ήξεραν οι γυναίκες που συμμετείχαν, γνώριζαν βέβαια ότι συμμετέχουν στο πρωτόκολλο, το αν έχουν κάνει TVT ή όχι. Το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο μετά το χειρουργείο. Θα περίμενε κανείς ότι αυτές που είχαν κάνει το TVT θα έχουν μικρότερο βαθμό ακράτειας από εκείνες που δεν το είχαν κάνει. Λοιπόν, το ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τις διάφορες κατηγορίες και τα αποτελέσματα στις δύο αυτές ομάδες ήταν παραπλήσια. Πώς πάμε παρακάτω. Στην ουρολογία οι περισσότερες μελέτες ΣΑΜ έχουν γίνει στην αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη και δει στην θερμοθεραπεία. Εγώ το 92 όταν είχα πάει για ένα χρόνο στην Ολλανδία μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Δοκιμάζανε ένα καινούριο μηχάνημα θερμοθεραπείας και κάνανε αυτή τη μελέτη και στους μισούς ασθενείς όντως γινόταν η θεραπεία της θερμοθεραπείας, βάζανε έναν καθετήρα, ένα χοντρό καθετήρα μέσα στην ουρήθρα, στους άλλους μισούς έμπαινε ο καθετήρας, έμπαινε προς το μηχάνημα, ο ασθενής άκουγε το θόρυβο, αλλά το μόνο που κάνανε είναι βάζανε λίγο φυσιολογικό ρόμε στον προστάτη. Αυτή η συγκεκριμένη μελέτη απέδειξε ότι υπήρχε μία μικρή διαφορά της πραγματικής θεραπείας από την ΣΑΜ θεραπεία. Άρα αυτό εννοούμε όταν λέμε πλασίμπο ή ΣΑΜ θεραπεία, να προσποιηθούμε ότι κάνουμε την επέμβαση, αλλά στην ουσία να μην κάνουμε τίποτα. Σε αυτή λοιπόν την συστηματική ανασκόπηση περιλαμβάνονται όλες οι
sham θεραπείες που έχουν γίνει για BPH, για τη θεραπεία των LATS, και σε όλους τους ασθενείς αυτούς τοποθετήθηκε καθετήρας μέσα στον προστάτη, αυτό που σας είπα πριν. Και το ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες δεν υπήρχε καμία διαφορά ανάμεσα στις sham και στις πραγματικές θεραπείες. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις που αυτές οι sham θεραπείες μπορεί να μας βοηθήσουν για να αξιολογήσουμε μια νέα τεχνολογία και να αποφασίσουμε το αν θα τη χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Και πάμε σε ορισμένα παραδείγματα πραγματικά επεμβάσεων που όλοι κάνουμε κάθε μέρα. Ένα δίλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι κάθε μέρα. Έρχεται ένα νέο παιδί με ένα υπέρηχο το οποίο λέει ότι έχει μία κυρσοκύλη αριστερά. Τι ζητάμε όλοι? Ένα σπερμοδιάγραμμα. Και μας φέρνουν ένα σπερμοδιάγραμμα το οποίο είναι φυσιολογικό. Το ερώτημα είναι, πρέπει να τον χειρουργήσουμε ή όχι? Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε ειδικότητα στο Λαϊκό το 88, ο Μακαρίτης, ο Νίκος Ογουλανδρής που ήταν στην κλινική που πάντα μας έκανε ερωτήσεις για να μας ιντριγκάρει, μου είχε κάνει αυτή την ερώτηση και σκεφτόμουν να απαντήσω και η απάντησή του ήταν, και βέβαια θα τον χειρουργήσεις βρε βλάκα, διότι αν δεν τον χειρουργήσεις εσύ θα τον χειρουργήσει ο ουρολόγος της διπλανής πόρτας. Είναι μια απάντηση αυτή. Και πολλές φορές εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω και να ξεχωρίζω το τι θα πω με βάση την ηλικία του ασθενούς. Εάν δηλαδή έχω κάποιον ο οποίος είναι 18 ετών και έχει μία καραμπινάτη κυρσοκύλη, ακόμα και όταν έχει ένα φυσιολογικό σπέρμα, μπαίνουμε στο δίλημα και λέμε, επειδή είσαι 18 ετών, ίσως πρέπει να κάνουμε την επέμβαση προφυλακτικά, γιατί έχεις μπροστά σου ακόμα 15 χρόνια. Ενώ εάν μας έρθει κάποιος ο οποίος είναι 35 ετών, θα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Τι λένε όμως τα guidelines και τι λένε οι μελέτες? Οι μελέτες λένε ότι υπάρχει υπερθεραπεία στην κυρσοκύλη, και πριν κάποιος το ψέλησε, η κυρσοκύλη είναι ένα παράδειγμα που φαίνεται ότι πραγματικά κάνουμε πολλά χειρουργεία χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη ότι πρέπει να τα κάνουμε. Κύριε καθηγητά, συμφωνείτε? Συμφωνώ και η γνώμη ποια είναι... Δηλαδή συμφωνείτε ότι σε έναν νέο άνθρωπο 18 ετών, ο οποίος έρχεται και ο οποίος έχει ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, όταν έχει μία κυρσοκύλη στο υπέρηχο, πρέπει να χειρουργήσουμε ή όχι? Εγώ σε καμιά περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν θα χειρουργούσα, κύριε συνάδελφε. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι σύμφωνο με τα guidelines της EAU. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα απλό καθημερινό παράδειγμα μιας επέμβασης την οποία πιστεύω ότι κάνουμε πολύ συχνά χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα, στενώματα ουρίθρας. Όλοι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα αρρώστους που έρχονται με κάποιο στένωμα της ουρίθρας. Παρακαλώ. Μια κυρσοκύλη θα τη χειρουργούσατε επειδή ο ασθενής παραπονιέται για ορχαιοδυνία? Ναι. Εάν δείτε στην προηγούμενη διαφάνεια, λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να χειρουργήσουμε. Αν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, εάν ο όρχης αναπτύσσεται πλέον, αν αρχίσει να συρρυκνώνεται ο όρχης, και όταν έχουμε στην εξέταση σπέρματος διαταραχές. Άρα, εάν έχω φυσιολογικό σπέρμα, αλλά έχω κλινικά συμπτώματα, βεβαίως πρέπει να τον χειρουργήσω. Αναφέρομαι μόνο στην ορχαιοδυνία, σε κανένα άλλο κλινικό σύμπτωμα? Νομίζω ότι πρέπει να χειρουργήσουμε εάν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα. Σωστό? Ναι, σύμφωνο. Να σας πω κάτι. Εγώ γιατί δεν χειρουργώ? Τους βάζω ένα σπασουάρ και μου λένε, είδε το έβαλα, είδε το έβαλα, το ίδιο ακριβώς. Μου λένε, γιατρέ. Λοιπόν, και μου έρχονται διάφοροι άλλοι άρρωστοι που έχουν χειρουργηθεί και ο πόνος παραμένει και λέει, έχω κάνει δύο επεμβάσεις σε αυτό για κυρσοκύλη. Πήγα, μου είπε η κυρσοκύλη, είναι μη χειρούργηση. Συνέχισα να πονάω. Πάω σε άλλους γιατρούς μετά από 1,5 χρόνο, μου λέει, έγινε υποτροπή ή δεν έγινε καλά, έχουν μείνει κάποιοι κλάδοι. Ξανά χειρουργείο, ξανά πονάω. Εγώ λοιπόν, νομίζω ότι στους ασθενείς και που δεν έρχονται... υποχωρεί με το σπασουάρ. Θα το χειρουργούσα, δε. Ναι. Έχει μικρόφωνο κάπου εκεί. Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θα πω απλά ότι έχω δει αρκετούς ασθενείς ηλικιωμένους που έχουν
επιδιδυμίτιδες, ορχιοεπιδιδυμίτιδες, οι οποίοι δεν έχουν χειρουργηθεί για κρυσοκύλι και είναι, έχουν κρυσοκύλι όμως, μεγάλη, τρίτου βαθμού. Έχει μεγαλώσει με τα χρόνια. Έχουν στάνταρ ορχιοεπιδιδυμίτιδα σε σχέση με άλλους που δεν έχουν κρυσοκύλι. Συγγνώμη, δεν κατα... Άρα προτείνετε ότι σχετίζεται την ένδειξη της επέμβασης με την ορχιοεπιδιδυμίτιδα, γιατί δεν το κατάλαβα. Ναι, περνώντας τα χρόνια, είναι παρατήρηση κλινική από ασθενείς μου. Ωραία. Οκ. Okay. Δεν απάντησες αυτό. Αφού δεν απαντήσεις κανένας άλλος, θέλει να απαντήσεις κανένας άλλος. Να ακούσεις να ρωτήσεις, συγγνώμη. Αυτό που περιέγραψα. Με σφασουάρ δεν περνάει. Τίποτα. Θα χειρουργούσαμε, είναι σύμφωνο με αυτά με τις ενδείξεις. Αυτή τη στιγμή που είχαμε ένα ενόχλημα. Είναι στα guidelines. Νομίζω πως η ορχιοδυνία είναι κάτι διαφορετικό από το κλινικό σύμπτωμα της αίσθησης ελκυσμού, που είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της κρυσοκύλης για αυτό το πράγμα. Και εκείνο το οποίο είναι δεδομένο, ότι αν χειρουργήσει κανείς ορχιοδυνία, θα πάει να κάνει την απονεύρωση του όρχη και όχι να πάει να χειρουργήσει την κρυσοκύλη, γιατί δεν έχει καμία σχέση η κρυσοκύλη με την ορχιοδυνία προκειμένου. Αν είναι να μιλήσει για χειρουργική επέμβαση, που νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά εξεζητημένο. Εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω κανέναν πάντως ο οποίος πραγματικά αυτοί που έχουν πρόβλημα, κάτι που μου κάνει παιδιά κτλ. Με το σπασουάρ τους περνάει ο πόνος. Και εδώ έχω καταλήξει ότι άμα κάνεις επέμβαση σε αυτούς οι οποίοι δεν περνάει ο πόνος με το σπασουάρ, θα πονάνε και μετά. Αυτό κλινική εμπειρία μου. Γιατί άμα διαβάζει και το κείμενο, είναι τις πλάκες μέσα. Το evidence που υπάρχει για να λέει να χειρουργούμε. Χειρουργούμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό εδώ το λέει ξεκάθαρα. Το μόνο evidence ένα αλφα είναι ότι κάνουμε υπερθεραπεία και ότι χειρουργούμε πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι θα έπρεπε. Όλα τα άλλα είναι 3 και 2 αλφα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι επίσης πολύ συνηθισμένο, τα στενώματα της ουρίθρας. Όλοι ξέρουμε ότι συνήθως μας επιτρέπεται να κάνουμε μία οπτική ουρυθροτομή, άντε και μία δεύτερη, και μετά άλλοι θα συνεχίσουν και θα κάνουν τη μία οπτική ουρυθροτομή μετά την άλλη, άλλοι θα κάνουν διαστολές με καθετήρα και άλλοι θα πούνε όχι, τώρα πρέπει να κάνουμε επέμβαση πλαστικής ουρύθρας. Σε ένα πολύ πρόσφατο review έχουν αναλυθεί όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε εντύπωση ότι σε όλες αυτές τις μελέτες το level of evidence είναι 3. Δεν υπάρχουν προοπτικές, τυχεοποιημένες μελέτες που να αποδεικνύουν με level of evidence ή ένα α ή έστω ένα β ότι όντως μετά από 2 οπτικές ουρυθροτομές πρέπει να κάνουμε πλαστική ουρύθρας ή αν θα κάνουμε διαστολή. Υπάρχει μόνο μία μελέτη η οποία συγκρίνει τις διαστολές με την ουρυθροτομή και όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει πάνω στις ουρυθροπλαστικές έχουν level of evidence 3. Βέβαια, είναι λογικό να το σκεφτεί κανείς, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη σε ένα τέτοιο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρίνεις και να βάλεις και να συγκρίνεις σε μία μελέτη, γιατί είναι άλλη ιστορία το στένωμα από κάποιον που είχε μία φλεγμονή, άλλη ιστορία είναι το στένωμα από αυτόν που έκανε τούρις και έχει ένα στένωμα στην ουρίθρα του, από κάποιον ο οποίος έκανε ριζική προστατεκτομή και έχει ένα στένωμα. Άρα αυτά τα οποία κάνουμε σε καθημέρα βάση στη θεραπεία των στενωμάτων της ουρίθρας, να γνωρίζουμε ότι όλα έχουν πολύ χαμηλό βαθμό απόδειξης. Αυτό το είπαμε χθες. Όλοι νομίζουμε ότι και είχε μπει μέσα στο μυαλό μας ακόμα και σε μένα ότι το green light μπορεί κανείς να το κάνει σε ασθενείς οι οποίοι παίρνουν αντιπυκτική θεραπεία. Εάν δείτε το level of evidence είναι 3. Δεν υπάρχει καμία προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη που να έχει αποδείξει ότι ισχύει αυτό το πλεονέκτημα για αυτή την τεχνική. Ένα άλλο πολύ συνηθισμένο δίλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι κάθε μέρα. Έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος έρχεται με ένα καρκίνο νεφρού και έχει μεταστάσεις. Γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι
το μάθαμε σαν ειδικευόμενοι, έχουν περάσει 25 χρόνια, τα ίδια λέμε και σήμερα, ότι όταν έχουμε έναν άρρωστο ο οποίος έχει καλό performance status και προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 12 μήνες και ταυτόχρονα δεν έχει ορισμένους αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες, δηλαδή πολλαπλές οστικές μεταστάσεις, μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε νεφρεκτομή. Και μάλιστα εμείς είχαμε μάθει ότι υπάρχει και η πολύ μικρή πιθανότητα κάνοντας την νεφρεκτομή να υποστραφούν και οι μεταστάσεις. Οι θεραπείες οι πρώτες που έγιναν στον μεταστατικό καρκίνο του νεφρού ήταν η ιντερφερόνη και η ιντερλευκίνες, η άνοσοθεραπεία. Από τότε άρχισαν να εμφανίζονται μελέτες που να λένε ότι όντως στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να κάνουμε ογκομοιωτική επέμβαση, διότι έχουν καλύτερη δράση όλες αυτές τις θεραπείες, και σήμερα με τις targeted therapy υπάρχουν αντίστοιχες θεραπείες που η συμβουλή είναι να κάνουμε την επέμβαση όταν έχουμε καλούς προγνωστικούς παράγοντες, όταν ο άρρωστός μας έχει προσδόκιμο επιβίωσης πάνω από 12 μήνες. Πού είναι η απόδειξη για αυτό το οποίο κάνουμε? Πουθενά, πουθενά δεν υπάρχει προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες γίνονται, πολύπλοκες μελέτες, μεγάλες μελέτες, θα διαρκέσουν πολλά χρόνια, η Καρμένα και η Σουρτάιμ, οι οποίες όταν θα γιορτάζουμε τα 15 χρόνια του σχολείου, κύριε καθηγητά, ίσως εάν επαναλάβουμε αυτή την ομιλία να μπορούμε να αποδείξουμε ότι όντως αυτό το οποίο κάνουμε είναι σωστό. Άρα το να αποφασίσει κανείς να μην κάνει την επέμβαση αυτή δεν σημαίνει ότι επιστημονικά είναι και τελείως λάθος. Και έρχομαι βεβαίως, το έχω αφήσει τελευταίο, ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Χθες ο καθηγητής, ο κ. Χατζηχρήστου, μας είπε, δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, μελέτες, ξεμελέτες, το θέλει ο κόσμος, έχει επιβληθεί και αυτό θα γίνει. Εντάξει, αν το δούμε από αυτή την άποψη, Δημήτρη, κακώς μου ανέθεσε αυτό το θέμα, δεν έχει νόημα να τα συζητάμε. Για να δούμε λοιπόν τι υπάρχει από πλευράς evidence base. Λοιπόν, υπάρχει... Να σε προφυλάξω, πώς κάνουν ρομποτικές, για να δω, ένας μόνο. Πώς στέλνουν. Πώς κάνουν ρομποτικές επεμβάσεις. Πώς στέλνουν. Πώς στέλνετε για ρομποτικές. Δεν θα το πούνε. Τέσσερις μόνο ειλικρινείς. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Lancet πριν από μερικούς μήνες, που συγκρίνει την ρομποτική ριζική προστατεκτομή με την ανοιχτή. Έγινε στο Brisbane της Αυστραλίας και επέλεξαν δύο top χειρουργούς. Τον καλύτερο χειρουργό που είχαν στην ανοιχτή χειρουργική και έναν πάρα πολύ καλό χειρουργό στην ρομποτική, παιδί του Πατέλ από την Φλόριντα, και κάνανε αυτή τη μελέτη, η οποία τελείωσε και ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα πολύ νωρίτερα από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Περίπου 320 ασθενείς, οι μισοί έκαναν την ανοιχτή. Σε αυτή τη μελέτη σχεδόν όλα τα χειρουργεία τα κάνανε δύο άνθρωποι για να μπορούν ακριβώς να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Διαφορετικό για τον όμως, επειδή. Δύο λεπτά, θα το πω. Ο χειρουργός, ο ανοιχτός χειρουργός, είχε πιο πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη του από ό,τι είχε ο χειρουργός που έκανε τις ρομποτικές, αλλά ήταν και οι δύο άριστοι. Για να μην σας κουράζω, τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή, όσον αφορά την πιθανότητα ακράτειας, όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα και όσον αφορά την αισθητική λειτουργία, τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα ίδια. Υπήρχε διαφορά στην απώλεια αίματος, υπήρχε διαφορά στην ταχύτητα της επέμβασης. Εδώ η ρομποτική επέμβαση ήταν πιο γρήγορη από την ανοιχτή, είναι περίεργο αυτό. Και υπήρχε διαφορά στο πόσες μέρες θα μείνουν στο νοσοκομείο, αλλά η διαφορά αυτή ήταν πολύ μικρή. Και με κόκκινο έχω από κάτω το συμπέρασμα, superiority test showed that the two proportions were not significantly different. Δηλαδή, έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Γεράσιμε, αν μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Στη συγκεκριμένη μελέτη... Άρχισε να τελειώσω μόνο, ναι, γιατί έχω το σχόλιο που θα πεις, είμαι σίγουρος.
Το συμπέρασμα λοιπόν εδώ επίσης είναι ένα συμπέρασμα που το έχουμε δει και σε άλλες μελέτες που συγκρίνουν την ρομποτική με την ανοιχτή. Η συμβουλή προς τους ασθενείς είναι μην επιλέγετε τεχνική, επιλέξτε έναν χειρουργό που να είναι έμπειρος σε αυτό το οποίο κάνει. Διότι είναι επικίνδυνο να επιλέξεις την τεχνική και να πέσεις στα χέρια ενός ανθρώπου που δεν είναι τόσο έμπειρος, οπότε θα απογοητευτείς. Βέβαια, υποθέτω, Βαγγέλη, ότι αυτό θέλεις να μου πεις, υπάρχει απάντηση στο European Urology αυτό το μήνα, το Μάρτιο, από μια ομάδα 8 ανθρώπων που κάνουν ρομποτική ριζική. Βεβαίως, λένε καλοδεχούμενη η πρώτη προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη. Level of evidence είναι 1β, διότι δεν είναι μετα-ανάλυση πολλών προοπτικών τυχεοποιημένων μελετών, είναι η πρώτη. Αλλά είναι 1β, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή. Και αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, λένε βέβαια, μπορεί να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες το αποτέλεσμα. Ο ένας μπορεί να πει ότι τελικά ξοδεύουμε όλα αυτά τα χρήματα για να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Άρα γιατί να το κάνουμε. Ο άλλος που θα το δει από την άλλη οπτική γωνία θα πει ότι είναι μία εξέλιξη, διότι έχω μία εξίσου καλή επέμβαση και έχω και το πλεονέκτημα ότι χάνω λίγο λιγότερο αίμα, φεύγω από το νοσοκομείο πιο γρήγορα. Άρα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα σε μία εξίσου καλή θεραπεία. Ένα μειονέκτημα της μελέτης είναι αυτό που σας έδειξα και στην δεύτερη διαφάνεια, ότι εδώ συζητάμε για δύο χειρουργούς, οι οποίοι είναι δύο χειρουργοί και δεν μπορεί κανείς να βγάλει ένα συμπέρασμα για όλο τον κόσμο, ειδικά αυτή τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο αγοράζεται το ένα μηχάνημα μετά το άλλο, από μια σύγκριση που έκαναν μόνο δύο άνθρωποι. Βέβαια, αυτό το σχόλιο στο European Urology λέει ότι θα περιμένουμε να οριμάσουν ακόμα παραπάνω τα στοιχεία, αλλά ότι αυτή η μελέτη θα ανοίξει μία συζήτηση για το ποια είναι η αξία του level of evidence στις χειρουργικές τεχνικές και αν τελικά παίζει και κάποιο ρόλο, διότι όλοι συμφωνούν ότι είτε το αποδείξουμε είτε όχι, η ρομποτική έχει μέλλον, θα μείνει και θα προχωρήσει. Βαγγέλη. Το σχολείο μου δεν ήταν αυτό. Το σχολείο μου λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Και έχει δύο σκέλη. Πριν από κάποια χρόνια, η ρομποτική χειρουργική βγήκε με πολύ σοβαρές μελέτες από αμερικανικά κέντρα, μιλώντας για 95-97% potency rate και continence rate τα αντίστοιχα. Αυτές οι μελέτες καταγραφήκανε και τις ασπαστήκανε στα guidelines, έτσι. Σαφώς αυτές οι μελέτες ήταν όταν χρησιμοποιούσε η ρομποτική χειρουργική μονοπολική διαθερμία για όλη τη διαδικασία. Το θυμόμαστε. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή βγαίνουν και εμφανίζουν τα ίδια περιστατικά, την ίδια εμπειρία, τα ίδια δεδομένα όταν έχουν κάνει non-thermal energy. Έτσι. Θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω. Η μελέτη αυτή μπορεί να έχει να κάνει και πιστεύω ότι αυτή η μελέτη δεν βοηθάει την ανοιχτή χειρουργική, γιατί όντως συγκρίνουν έναν χειρουργό που είναι fellow του Πατέλ και τελειώνει με έναν έμπειρο ανοιχτό. 1500 με 200. Ναι, δεν έχει όμως σημασία αυτό, Γιάννη. Σημασία έχει το εξής, ότι η ρομποτική χειρουργική ξεκίνησε άσχημα στη βιβλιογραφία. Η ρομποτική χειρουργική είναι μία μέθοδος, εγώ δεν την κατακρίνω, πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ρομποτική. Ξεκίνησε λάθος. Ξεκίνησε με την επιρροή της εταιρείας, την εταιρική διάβρωση της ιατρικής κουλτούρας, να το πω έτσι. Ξεκίνησε με ψεύδι, διότι δεν μπορεί να εμφανίζονται αμερικανικά papers με 98% potency rates, με μονοπολική διαθερμία. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας και γελάμε όλοι μας. Αλλά αυτά είναι καταγεγραμμένα στο European Urology, στο Journal of Urology και βγαίνουν στα guidelines. Γιατί τα guidelines πώς προκύπτουν από τέτοιες μελέτες. Άρα, πού θέλω να καταλήξω. Ότι είναι η μόνη φορά, η πρώτη φορά ίσως στη δική μου τουλάχιστον εμπειρία χειρουργικής που μία εταιρεία βγαίνει τόσο εμφανώς και επηρεάζει την ιατρική πρακτική. Και εκεί μπερδεύονται τα guidelines. Και εκεί δεν ξέρω τι να πιστέψω πλέον. Η λύση, την έδειξε χθες σε μία διαφάνεια ο Δημήτρης, είναι ότι έρχονται άλλες 11 εταιρείες με 11 Αυτό συνεπάγεται μια πενταετία. Σίγουρα.
Έτσι, μια πενταετία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η αγορά στην Ελλάδα, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Χατζηχρήστου πριν, τι σχόλιο είπε, αυτή είναι η πέντε ειλικρινής. Διότι εδώ μέσα άλλοι 25 παραπέμπουν σε ρομπότικη χειρουργική. Έτσι, κύριε Χατζηχρήστου. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί είναι όλο industry driven. Δηλαδή δεν είναι μελετημένο. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ μου ανοιχτή ριζική προστατεκτομή. Δεν έχω κάνει. Παρότι αυτά όμως τα guidelines του 2016 που αποφασίσαν επιτέλους να κρίνουν την πραγματική υφή των πραγμάτων, λένε ότι όλοι είναι ίσοι. Ανοιχτή λαπαροσκόπη και ρομποτική δίνουν τα ίδια αποτελέσματα. Με ελάχιστες διαφορές. Αυτές που είπαμε. Έτσι. Στην απώλεια αίματος, όπως είπες, και στα ίδια πράγματα. Άρα λοιπόν είναι η μόνη φορά που τουλάχιστον στη δική μου ιατρική καριέρα κάτι ξεκινάει με τόσες ψηλές προσδοκίες. Θυμάστε τα guidelines του 2013. Τις μελέτες, τις στοιχειοποιημένες, το οτιδήποτε μελέτες που είχαν βγάλει τότε που λέγανε ότι η ρομποτική είναι ίσως καλύτερη, ίσως, και τώρα βγαίνει και είναι ίση. Έτσι, αυτό είναι ένας προβληματισμός τεράστιος που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Εγώ δεν είμαι ανοιχτός χειρουργός, ξαναλέω, αλλά πιστεύω αν είχα καρκίνο του προστάτη, πραγματικά, από το να πήγαινα σε έναν. Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά οι ασθενείς πηγαίνουν και σε ρωτάνε. Έρχονται στο γραφείο μου και με ρωτάνε, κάνετε ρομποτική? Αν τους πω κάνω, δεν με ρωτάνε πόσα έχετε κάνει, τι εμπειρία έχετε. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Δεν τους απασχολεί. Κάθονται να τους κάνω ρομποτική. Έτσι. Αν τους πω ότι κάνω ανοιχτή, κάνω λαπαροσκοπή, θα μου πούνε, τι εμπειρία έχετε, πώς πάτε. Στο ρομποτικό είναι ομερτά. Δηλαδή, αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Δεν το οποίο. Ναι, πρέπει. Όχι, δεν είναι θέμα ρομποτιστά. Και εγώ λατρεύω τη ρομποτική χειρουργική. Τη λατρεύω. Ναι, το θέμα είναι όμως το εξής. Ότι πρέπει κάθε πράγμα, κάθε τεχνική να της δίνεις το αξίωμά της, την αξία της. Έτσι, εδώ δεν δέχομαι ότι μια εταιρεία ήρθε και επιβλήθηκε πάνω μας. Μας κέρδισε. Τέλος, μας κέρδισε. Και ο Διονύσης θέλει να πει. Μια απλά και μόνο υπενθύμηση. Για αυτή την περίφημη ιστορία της, του level 1A evidence για τα ρομποτικά, που να σας θυμίσω για όσους δεν το έχετε μελετήσει καλά, ότι ήταν κάτι με τα αναλύσεις που ήταν ένα ολόκληρο τεύχος του European Urology, αν θυμάμαι καλά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 2015 ή 2014. Ζούσε τότε ο Μακαρίτης ο Φιτσπάτρικ. Και ήταν, νομίζω, το συνέδριο του Πανελλήνιου που είχαμε κάνει στην Αθήνα. Προείδρευα εγώ σε ένα session και μίλαγε και ο Μοντόρση, editor τότε του European Urology. Θεός χωρέστον τον Φιτσπάτρικ, γυρνάει και μου λέει τότε, γιατί γυρνάω, είχα τσακωθεί με τον Μοντόρση για το ότι οι μελέτες που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη μετανάλυση προήρχονται από τα ίδια κέντρα αυτών που είχαν γράψει τη μετανάλυση, κάτι το οποίο είναι αδιανόητο στην ηθική της επιστήμης. Και το σχολιάζαμε με τον Φιτσπάτρικ από κάτω και γυρνάει και μου λέει, εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ και δεν θα δημοσίευα ποτέ αυτές τις μεταναλύσεις στο BJU International που ήταν τότε editor. Αυτό για την ιστορία των πραγμάτων, για να δούμε ότι η σεπείρωση είναι αυτό που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως, ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία η διείσδυση άλλων αξιών μέσα στην ιστορία της επιστημονικής ηθικής, νομίζω πως θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη άσχετα από το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά για το συγκεκριμένο θέμα καταθέτω και αυτή την εμπειρία την οποία σας είπα. Είναι πολύ σημαντική. Διονύση, αν μπορώ να δευτερολογήσω, πιστεύω ότι έχει νόημα να το ακούνε αυτό οι συνάδελφοι. Review papers του European Urology πριν από 1,5 χρόνο. Money Menon. Γιατί καλά είναι να λέμε τα ονόματα, έτσι. Είμαι reviewer του European Urology. 98% potency rate. 9 reviewers. Ήμουν ο μόνος reviewer που έκανε reject σε αυτό το paper. Δημοσιεύτηκε στο European Urology και είναι μέρος των guidelines τώρα. Πού θέλω να καταλήξω. Δεν είναι δυνατόν. Κάπου δηλαδή ξεφύγαμε στο κομμάτι της ρομποτικής χειρουργικής, παρότι εγώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εγώ είμαι ο κατεξοχήν άνθρωπος που είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Έτσι. Εγώ είμαι τρελαμένος για την τεχνολογία. Είμαι υπέρ της ρομποτικής χειρουργικής. Αλλά πιστεύω ότι στο κομμάτι αυτό ξεφύγαμε.
μας πήρε φαλάγγι η εταιρεία η ονόματι Intuitive και μας πάει βαποράκι. Έτσι. Και εκεί πρέπει κάπως να υπάρξει μια αντίσταση. Γιατί πιστεύεις οι άλλοι reviewers το ενέκριναν? Δηλαδή δεν βλέπουν το 98%? Να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όλοι εδώ μέσα αν το συζητήσουμε, ακούστε, κανένας δεν πιστεύει το 98% ποτέ. Θα σας πω λοιπόν, ο Money Menon και ο κάθε Money Menon έχει ένα όνομα. Έτσι, ο οποίος φέρνει citations σε ένα περιοδικό. Τρελά citations. Έτσι, impact factor ανεβαίνει κατακόρυφα με το Money Menon. Όταν λοιπόν εγώ είμαι reviewer, έτσι, και είμαι ρομποτίστας και δω το 98% και το αποδεχτώ γιατί το περιοδικό μου επιτάσσει να αποδεχτώ περιοδικά, να αποδεχτώ άρθρα τα οποία έχουν citations, μετά εγώ μπαίνω σε ένα φαύλο κύκλο, τα δικά μου αποτελέσματα, τα οποία δεν είναι 98%, να τα παρουσιάσω 87%. Άρα έτσι, δεν είναι μόνο οι εταιρείες. Ξαναλέω λοιπόν, η εταιρεία όμως διάβρος είναι η μόνη φορά που εγώ τουλάχιστον στη δική μου, στη δική μου, εντάξει, πολύ παλιότερη να έχετε άλλη απόψη, αλλά στη δική μου η ιατρική ζωή είναι η μόνη εταιρεία που έχει διαβρώσει πλήρως, μα πλήρως. Έτσι και το δηλώνω και δεν έχω κανένα φόβο να το δηλώσω, παρότι κάνω και είμαι λάτρης του συγκεκριμένου αντικείμενου. Έχει διαβρώσει πλήρως το συγκεκριμένο κομμάτι. Ένα και άλλο, όλα τα δεδομένα πραγματικά πρέπει, συστήνω στους συναδέλφους, να τα φιλτράρουν πραγματικά. Ένα άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης ο Βαρκαράκης, που έχουν για αυτό το paper, είναι υπέρ της ρομποτικής, είναι ότι αφού έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα ένας χειρουργός που έχει 1500 περιστατικά στην πλάτη του με ένα νέο χειρουργό που έχει 200 περιστατικά στην πλάτη του, αυτό ήταν, είναι στα σχόλια μέσα αυτού του Φωσάτη το σχόλιο, ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και αυτό είναι υπέρ της ρομποτικής. Μήπως να μην ρίξουμε μόνο το φταίξιμο στην εταιρεία? Εμείς οι ουρολόγοι όταν τάζουμε ρομποτική, μήπως τους λέμε και πάρα πολλά, ως και εγκόμενα θα τους βρούμε σε λίγο. Εγώ τώρα, γιατί για μένα λες, σύγχρονα, συγγνώμη. Κάτσε, κάτσε. Επί του προσωπικού, γιατί λες για τη σελίδα μου, που λέω... Τάζεται εγκόμενα. Για τη σελίδα μου, λέει, την επαγγελματική σελίδα, που λέω μόνο η ρομποτική είναι, με 98%, άμα μπείτε θα τα δείτε όλα αυτά τα γράφω, 98, σας εγγυώ με πότενση, δεν είχα ποτέ εμπειρία από άνθρωπο που εγώ έχω χειρουργήσει, που να έχει ανικανό και τα λοιπά. Έτσι, αυτά τα γράφω σελίδα μου και αυτά προωθώ. Τι να κάνω αφού τα γράφουν και οι άλλοι? Να μην πατάει κανένας? Ή εκεί που δουλεύω δεν έχει τούρις και μανιτάρι. Έτσι, έχει green light, έχει στόζα και τα λοιπά. Αλλά βάζω στη σελίδα μου ότι τούρις θα σας κάνω, το οποίο είναι το τελευταίο μοντέλο και η τελευταία επέμβαση και πρακτική που κάνει εξάχνωση ανέμακτη και φεύγει στο σπίτι, και το έχω στη σελίδα μου, γιατί αυτά τα δύο αν δεν τα βάλω θα κλείσω το γιατρείο μου, θα πεινάω την οικογένειά μου. Ναι, καλά. Είναι όμως πολύ σημαντικό όμως εδώ να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Μία μελέτη έχει βγει, η οποία δεν έχει δειχθεί τόσο πολύ. Ποιο είναι το σκορ των ασθενών που δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ρομποτική αυτό, χειρουργική? Το έχουμε κουβεντιάσει αυτό. Έτσι, αυτό θα πρέπει να είναι το νούμερο είναι ένα. Και τους ήταν περισσότερο. Το satisfaction rate. Η νούμερο ένα από μελέτη. Διότι αυτή τη στιγμή, καλά δεν μιλάμε για τον αλλαδικό χώρο που το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Διότι στον αλλαδικό χώρο έχει μπει η λογική της ρομποτικής χειρουργικής ότι είναι για πάσα νόσο, ας πούμε, και για πάντα, τα κάνει όλα τέλεια, και τάζουν στους ασθενείς το σύμπαν. Έτσι. Και οι ασθενείς μετά, βέβαια, όταν βρίσκονται στην πραγματικότητα, δεν είναι ικανοποιημένοι. Αλλά είναι διεθνές φαινόμενο αυτό. Έτσι. Και εκεί υπήρξε, μιλούσα με το Μοτρή σε μία κουβέντα, σε ένα πάνελ, σε ένα συνέδριο, και είχαμε μία διαφωνία. Και του είπα ότι η ρομποτική χειρουργική, ενώ είναι μία πολύ σοβαρή πρόοδος της ιατρικής, γιατί το πιστεύω αυτό, είναι πολύ σοβαρή, ξεκίνησε με ψέματα. Και τι μου απαντάει ο Μοτρή? Μου λέει, ξεκίνησε με ψέματα, αλλά τώρα έχει φτάσει στο ρεαλισμό. Και του λέω, εγώ ξέρω στη ζωή μου ότι όταν κάποιος ξεκινάει με ψέματα, συνεχίζει με ψέματα. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί έχουν πέσει σε αυτό το τρόκολο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, δηλαδή, τώρα, πραγματικά, τα δεδομένα που βγαίνουν τώρα από τους έμπειρους ρομποτικούς χειρουργούς είναι σοβαρά. Και είναι σοβαρά δεδομένα. Αλλά υπάρχει όλος ο πακτολός της βιβλιογραφίας του παρελθόντος που είναι πραγματικά για σφαλιάρες. Δηλαδή... Ωραία. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο Βαγγέλης.
Νομίζω όμως ότι ξεφύγαμε λίγο, ναι, γιατί τελικά συζητάμε για την πολιτική. Να κλείσω όμως να πω ότι έχει ιστορία. Γιατί όταν εσύ έκανες ειδικότητα, δεν ξέρω αν την είχες αρχίσει ακόμα, με είχαν καλέσει στην Ιταλία ένα debate. Ο Μοντόρση ήταν διαιτητής και έλεγε ο Patrick Walsh, έχω και μια ιστορική φωτογραφία από αυτό, ο Patrick Walsh έλεγε ότι με τη μέθοδό μου σώζω την σχετική λειτουργία και εγώ έλεγα ότι δεν τη σώζεις. Και εγώ βασίστηκα βέβαια ότι, γιατί και εκείνος έλεγε το ίδιο, έτσι, 70-80% έλεγες με την ανοιχτή τη μέθοδό του όταν ξεκίνησε την Air Sparing. Και είχα πάρει όλα τα πέπρι, είχα δει ότι η μεθοδολογία στο πώς πάει για να ελέγξει τη στήση ήταν πεδαριώδης. Δεν άντυχε. Και εκεί πέρα τα είχαμε βρει ότι εντάξει, εσύ δεν είσαι ειδικό στην ριζική και εγώ δεν είμαι ειδικό στη στήση. What can we do? We have to do a study together. Και έτσι τελειώσαμε και δώσαμε τα χέρια στο show που είχαμε δώσει στο Ιταλικό Ουρολογικό Συνέδριο. Ωραία, για να... Αλλά από τότε είχε αρχίσει. Για να προχωρήσουμε λοιπόν, αυτή τη μελέτη απλώς την παρουσίασα. Την παρουσίασα απλώς επειδή είναι μια επέμβαση που δείχνει ποιο είναι το level of evidence. Εγώ νομίζω ότι ίσως λίγο το παρακάναμε εναντίον της ρομποτικής και το λέω εγώ που δεν κάνω ρομποτική. Σίγουρα έχει προβλήματα, σίγουρα έγιναν όλα αυτά τα οποία λέει ο Βαγγέλης, αλλά θα είναι λάθος το μήνυμα να φύγουμε από εδώ έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες μας μόνο με αντιρομποτική φιλοσοφία. Θα βελτιωθούν, πιστεύω, και οι μελέτες και το level of evidence. Συμφωνώ όμως με όλα αυτά που λες, αλλά δεν είπα αυτό. Ναι, δεν είπα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της ρομποτικής χειρουργικής. Είμαι υπέρ της ρομποτικής χειρουργικής, έτσι. Ξεφυλίζοντας λοιπόν και τελειώνω, μου έκανε εντύπωση λοιπόν βλέποντας ότι από τη μία σελίδα στην άλλη, αν ξεφυλίσετε τα guidelines του 2016 σε όλες τις σελίδες που έχει χειρουργικές επεμβάσεις, θα εκπλαγείτε. Για πόσα θέματα τα οποία γνωρίζουμε και κάνουμε, το level of evidence είναι 3. Στους όγκους της ουροδόχου κύστης που δεν είναι διαιθητική. Ηλεκτροκαυτηρίαση θυλωμάτων στο ιατρείο. Διπολική versus μονοπολική. Σε αποτυχία του BCG, κυστεκτομή. Κουβεντιάζαμε το πρωί. Level of evidence 3 είναι όλα αυτά. Σε καρκίνο μαϊντσάιτου της ουρίθρας που κάνουμε διουρυθρική και μετά έγχυση με BCG. High grade υποτροπή μετά από BCG και μετά κυστεκτομή ή BCG ξανά. Όλα αυτά έχουν level of evidence 3. Δεν έχουν αποδειχθεί με μεγάλες προοπτικές μελέτες. Και τελευταίο παράδειγμα στον καρκίνο του προστάτη. Σήμερα οι τάσεις είναι... Τους καρκίνους που χειρουργούσαμε πριν από 15 χρόνια να κάνουμε active surveillance και να χειρουργούμε ασθενείς που έχουν τοπικά προχωρημένη νόσο ή ακόμα και ασθενείς που έχουν ολιγομεταστατική νόσο. 2 λεμφαδένες. Level of evidence 3. Αυτό υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες σε κάποιες κλινικές το δοκίμασαν, είδαν ότι έχουν καλά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί. Όλες οι focal θεραπείες... Δημήτρη, χθες σε άκουσα, με εντυπωσίασες. Νόμισα ότι έχεις γίνει ένθερμος οπαδός του focal treatment. Γιατί λες στον καρκίνο του προστάτη να βγάλουμε όλο το όργανο όταν η βλάβη είναι σε μία ή δύο εστίες. Αφού το κάναμε στο νεφρό, γιατί να μην το κάνουμε στον προστάτη. Εγώ υποψιάζομαι, Βαγγέλη, θέλω τη γνώμη σου εδώ, ότι στο focal treatment του καρκίνου του προστάτη θα ξαναζήσουμε το ίδιο φαινόμενο με αυτά που είπες πριν, ενώ όλες οι μελέτες λένε ότι είναι επικίνδυνες αυτές οι θεραπείες ή μάλλον δεν έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν κάτι, όλο και περισσότερες συζητήσεις γίνονται, όλο και περισσότερες εταιρείες βγάζουν μηχανήματα και είναι σίγουρο ότι κάποιος από εμάς τώρα, ίσως και εγώ, πάρω ένα τέτοιο μηχάνημα και το στήσω κάπου. Αν θες την άποψή μου στο συγκεκριμένο, επειδή στο ESUT έχουμε focal group, έτσι, η ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τομέα είναι ραγδαία. Πολύ μεγάλη. Αυτό. Ραγδαία. Και αν θέλεις τη δική μου πρόβλεψη, η οποία δεν είναι βασισμένη σε science, δεν είναι σε επιστήμη, σε οτιδήποτε, αλλά είναι πάνω στο ένστικτό μου, είναι πιστεύω ότι μετά από 10 χρόνια, αν μη τι άλλο τα κλείσουν 6,
δεν τα συζητάμε να τα χειρουργούμε πλέον, θα γίνονται focal treatments. Όχι με τις υπάρχουσες θεραπείες. Άρα αντί για active surveillance θα τους κάνουμε focal treatment. Ναι, αυτό θα γίνει. Δηλαδή θα γίνει, το θεωρώ δεδομένο, αν, όχι με τις υπάρχουσες θεραπείες, αλλά τα, βλέπω ότι τα μηχανήματα αυτή τη στιγμή εξελίσσονται ραγδαία. Πάντως μέχρι στιγμής όλες οι μελέτες είναι level of evidence 3. Ακτινοβολία σάλβας μετά από ριζική προστατεκτομή και ακόμα και μία πρακτική που γίνεται σε ορισμένες πανεπιστημιακές κλινικές που μετά από μία ριζική ακτινοβολία έχουμε υποτροπή σε κάποιους λεμφαδένες και πάνε και αφαιρούν χειρουργικά μόνον αυτούς τους λεμφαδένες και αυτή η θεραπεία. Πάντως, οι focal θεραπείες στα guidelines λένε ότι είναι πειραματικά σε πειραματικό επίπεδο ακόμα. Γιατί δεν κάνουμε... μιλάμε για τώρα. Μιλάμε για 10 χρόνια από τώρα. Καλά, σε 10 χρόνια εγώ... Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω για την χειρουργική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύση, τι λες? Έτσι, να πειράξω τους ασχολούμενους με τη λυθίαση ακόμα πιο πολύ και άλλη μια επέμβαση να προσθέσω, την αντιμετώπιση της λυθίασης της καλλικικής και ιδιαίτερα του κάτω κάλικα. Έτσι, αν μου πει κάποιος ότι έχει αποδείξει την αξία της μακροπρόθεσμα και ότι όλοι αυτοί οι άρρωστοι πρέπει να χειρουργούνται, βάλτε το και αυτό έτσι. Η τριγκαδόρικη ερώτηση αυτή που είναι αυτό που λέμε. Μα τόπα. Επίτηδες τόπα. Μετά από τόσα που είπατε σήμερα και χθες για τη λυθίαση. Οι συνάδελφοι που μίλησαν βλέπουν περισσότερους ογκολογικούς ασθενείς από μέναν αναμφισβήτητα. Αλλά απλώς αν έχω ένα λεπτό από τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστο και από εσάς κύριε καθηγητά να πω ότι έχω απορρίψει 4 paper σαν reviewer σε περιοδικά πάνω από 2 impact factor. Τα 3 απορρίφθηκαν και από τον editor για τη χρήση του ρομπότ στην ανδρολογία όσον αφορά σε περιπτώσεις βάσο-βασόστομη ή όχι κατά ανάγκη μετά από βασεκτομή ή λόγω απόφραξης από οποιοδήποτε infection. Γιατί θα μας πείτε... Εσείς οι ογκολόγοι χειρουργοί, αλλά εμείς οι ανδρολόγοι χειρουργοί θεωρούμε το sense της αφής, της επιδιδυμίδας, της σκληρίας, της μαλακότητας πάρα πολύ σημαντικό στη χειρουργική μας μικροχειρουργική ανοιχτή πράξη. Η αφή εμάς τους ανδρολόγους χειρουργούς, μικροχειρουργούς μας χρειάζεται. Στο νεφρό, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν εγώ τα απέρριψα και ο editor 75% ακολούθησε την άποψή μου. Να πω ένα σχόλιο για να μην παραξηγηθεί η κουβέντα μας σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η ρομποτική χειρουργική θα μείνει και θα είναι το μέλλον. Αυτό είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο. Το θέμα είναι ποιες είναι οι ενδείξεις της. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ αδιανόητο να γίνονται κυρσοκύλες ρομποτικά. Βιοψία όρχιος ρομποτικά. Έτσι, δηλαδή... αυτό είναι δηλαδή. Ναι, θέλω να πω για να μην το πλατιάζω ότι η ρομποτική χειρουργία είναι αδιαφυσβήτητα το μέλλον. Η σωτηρία μας θα είναι σε 1 με 2 χρόνια που θα βγουν και άλλες εταιρείες για να μπορέσει πλέον να πάρει η ρομποτική χειρουργική την πραγματική θέση της στην ιατρική μας πράξη. Έτσι. Γιατί όσο είναι μία εταιρεία, δυστυχώς και δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Ναι, το θέμα χρόνου το λέμε χρόνια τώρα, κύριε Χατζηχρήστου. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή, μέσα στο 18 πιστεύω ότι θα έχουμε άλλες 2 εταιρείες. Δεν θα είναι τόσο καλές όσο υπάρχουσα, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε άλλες επιλογές. Και εκεί πλέον θα μπορέσουμε να ορίσουμε πραγματικά τις ενδείξεις. Γιατί θεωρώ, και αν είναι ένα μήνυμα προς τους συναδελφούς, ότι η ρομποτική χειρουργική για μένα έτσι, έχει πραγματική ένδειξη σε μια δύσκολη μερική νεφρεκτομή. Ναι, για εγώ δηλαδή σαν λαπαροσκόπο και σαν ρομποτίστας, μπορώ να κάνω μια ρομποτική μερική νεφρεκτομή δύσκολη, καλύτερα ρομποτικά από τη λαπαροσκοπικά. Αλλά τώρα το να κάνουμε ριζική νεφρεκτομή ρομποτικά και να μην την κάνουμε λαπαροσκοπικά και να ισχυριζόμαστε ότι είναι καλύτερη ρομποτικά, πιστεύω ότι είναι ουτοπία και ότι δεν δικαιολογείται στην Ελλάδα της κρίσης του σήμερα. Έτσι, η ριζική νεφρεκτομή, έτσι, δεν έχει νόημα. Η ρομποτική χειρουργική λοιπόν είναι ασύλληπτη εξέλιξη της επιστήμης μας και δεν θέλω να φύγουν από εδώ με τη λογική ότι δεν είναι. Είναι.
Τέλος. Θα συνεχίσει. Αλλά πρέπει οι ενδείξεις να μπουν. Έχουν μπει λάθος. Ξεκίνησε λάθος. Ναι, αλλά διορθώνεται. Θα ήθελα να ηρεμήσετε λίγο, κύριε Λιάτση, και καταρχήν γιατί σήμερα έχετε μια μεγάλη έτσι ρέντα και λέτε πάρα πολλά. Κύριε Κωνσταντινή, χαίρομαι που σας βλέπω. Και εγώ επίσης. Λοιπόν, τα πράγματα όντως έτσι ξεκίνησαν με τα ρομποτικά. Έχει δίκιο ο κύριος Λιάτσικος, αλλά έτσι δεν ξεκίνησαν και με το λέιζερ για τον προστάτη. Έτσι δεν ξεκίνησαν και τα διουρηθρικά τότε, στο Υγεία που γινόντουσαν τα πρώτα διουρηθρικά, η μπανιέρα, όλα έτσι ξεκινάνε. Η μόνη διαφορά είναι τώρα ότι όντως η εταιρεία αυτή, επειδή είναι μονοπόλιο, το έχει παρακάνει λίγο. Αυτό. Δεν θα το συζητήσουμε όμως άλλο. Δεν είναι η παρούσα κατάσταση και, και το θέμα της παρούσης συζήτησης αυτό. Εντάξει. Άλλο είναι το θέμα. Έχουμε μπει σε ρομποτολογία και σε μια διάθεση τέλος πάντων δεικτική απέναντι σε κάποια εταιρεία. Πείτε τα υπέρ και τα κατά της ρομποτικής. Ασφαλώς είναι μια εξέλιξη. Δεν είναι εξέλιξη της επιστήμης μας, είναι εξέλιξη της τεχνολογίας. Άλλο εξέλιξη της επιστήμης και άλλο εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι, είναι σαφές. Όποιος λοιπόν κρίνει ότι ένας ασθενής θα πάει καλύτερα με μια εξελιγμένη τεχνική, ενδεχομένως να την κάνει ή την ξέρει καλύτερα. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην Ελλάδα και όλοι οι ασθενείς θέλουν να χειρουργηθούν με λέιζερ, με ρομπότ και από καθηγητή. Είναι δεδομένο. Και τουρίστ τώρα τελευταία. Μπράβο, Γιάννη. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τώρα πρέπει λίγο εμείς να τα βάλουμε σε μια τάξη στο μυαλό των νεότερων, όχι ότι είναι στο ειδικό μας μυαλό σε τάξη, αλλά λέμε τώρα, να τα βάλουμε σε μια, όσο μπορούμε σε μια τάξη, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και δύο συμπεράσματα. Το να μακρηγορούμε και να πλατιάζουμε για το ρομπότ δεν έχει νόημα, νομίζω, περαιτέρω. Έτσι, άλλωστε, μην ξεχνάτε, στην Ελλάδα είμαστε, ο οποίος θα τα σταματήσει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντινίδη, ένα τελευταίο. Συμφωνώ πλήρως. Απλώς, έτσι, είναι αυτό που είπατε, ότι είναι μια εταιρεία που το έχει παρακάνει. Έτσι.